Στέφανε, έμαθες τα νέα για τον κορονοϊό? Πινελόπη, πάλι τα ίδια. Βαρέθηκα πια. Συνέχεια γι' αυτόν μιλάνε όλοι. Ναι, αλλά εγώ θα σου πω πράγματα που δεν ξέρεις. Καλά, καλά. Με ξέρεις όμως ότι εγώ βαριέμαι. Ξέρεις ότι ο κορονοϊός μπορεί να πετάξει? Να πετάξει? Ναι, καλά. Τι είναι, πουλί? Κι όμως, όταν κάποιος βύχει και δεν φοράει μάσκα, μπορεί να κάνει τον κορονοϊό να φτάσει μέχρι και 2 μέτρα μακριά. Και μάλιστα, ο κορονοϊός συνεχίζει να πετάει στον αέρα για πολλή ώρα. Α, γι' αυτό πρέπει όλοι να φοράμε μάσκα. Και μέσα και έξω. Σωστά. Και μέσα στα κτίρια και έξω στον αέρα. Και γι' αυτό δεν πρέπει να πλησιάζουμε πολύ ο ένας τον άλλο. Ναι, αυτό το έχω ακούσει. Πρέπει να τηρούμε τις αποστάσεις. Αυτό όμως που συνεχίζει να με μπερδεύει είναι οι μάσκες. Διπλή, τριπλή, πενταπλή, μάλινη, πάνινη, φασμάτινη. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αυτές δεν είναι μάσκες. Κάλτσες για τα Χριστούγεννα είναι. Άκουσέ με. Οι μάσκες είναι τριών ειδών. Οι φασμάτινες, οι απλές χειρουργικές και αυτές που ονομάζονται υψηλής προστασίας, γιατί προστατεύουν πιο πολύ. Ξέρω, ξέρω. Μου τα λέει συνεχώς η μαμά μου. Εμένα όμως μου αρέσει να τη φοράω στο πηγούνι. Όχι, Στέφανε, ποτέ. Η μάσκα δεν είναι σαλιάρα για μωρά για να τη φοράς στο πηγούνι. Και εμένα μου αρέσουν τα σκουλαρίκια και τα κολλιέ, αλλά δεν τη φοράω στο αυτί ή το λαιμό. Η μάσκα πρέπει να καλύπτει και το στόμα και τη μύτη και να εφαρμόζει καλά. Όταν τη βάζω, έχω πάντα καθαρά χέρια. Δεν την ακουμπάω με τα χέρια μου ποτέ και όταν τη βγάζω, την πιάνω μόνο από τα λάστιχά της και μετά πλένω τα χέρια μου. Όχου, τα χέρια, τα χέρια, τα χέρια. Ναι, αν ακουμπήσουμε ένα μολυσμένο αντικείμενο, μπορεί τα χέρια μας να γεμίσουν κορονοϊό. Δεν πρέπει λοιπόν να βάζουμε τα χέρια στο στόμα, τη μύτη ή τα μάτια και πρέπει να πλένουμε συχνά με νερό, σαπούνι ή με αντισηπτικό. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Για να σκοτώσουμε τον κορονοϊό. Ακριβώς. Ο κορονοϊός έχει γύρω του ένα περίβλημα. Περίβλημα? Τι είναι το περίβλημα? Είναι... πώς να σου το εξηγήσω? Είναι μια πανοπλία που το προστατεύει. Το σαπούνι και το αντισηπτικό όμως διαλύουν την πανοπλία και ο ιός πεθαίνει. Εγώ πάντως όταν φταρνίζομαι και βήχω δεν το κάνω μπροστά σε άλλους. Θέλει μεγάλη προσοχή, Στέφανε, γιατί όταν δεν νιώθουμε καλά συμβουλευόμαστε αμέσως στο γιατρό μας και κάνουμε τεστ. Και μόνο όταν ο παιδίατρος πει ότι είμαστε εντάξει, ερχόμαστε στο σχολείο. Ο μπαμπάς μου πάντως λέει ότι το σημαντικότερο όπλο προστασίας είναι το εμβόλιο. Όλη την οικογένειά μου το έχουν κάνει. Ακόμα και η αδερφή μου που είναι στο γυμνάσιο. Εγώ πάλι όχι, γιατί λέει είμαι μικρός. Και οι δικοί μου το έχουν κάνει όλοι. Και μάλιστα η γιαγιά μου και ο παππούς μου έκαναν και την τρίτη δόση. Άκουσα ότι σε λίγο καιρό θα μπορούν και παιδιά της ηλικίας μας να το κάνουν. Αλήθεια? Πω πότε? Εμείς θα το κάνουμε? Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω τον παιδίατρό μου και θα σου πω. Πινελόπη, από εδώ και πέρα έχουμε μια αποστολή. Να λέμε σε όλους να προσέχουν πολύ. Να μην συγκεντρώνονται όλοι μαζί. Να φοράνε σωστά τη μάσκα. Να πλένουν συχνά τα χέρια. Και να κάνουν το εμβόλιο τους. Για να μας αφήσει στην ισχύα μας ο κορονοϊός. Μπράβο, Στέφανε. Συμφωνώ.